ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει τις ρίζες στο 1930, όταν ο προπάπους της οικογένειας και συνονόματός μου Ανανίας Καραχανίδης ήρθε από τον Κάφκασο και ξεκίνησε να συλλέγει λάδια και ελιές με ένα γαϊδουράκι στην Σπάρτη Λακωνίας. Μετά τα παιδιά του, ο παππούς μου δηλαδή, έφτιαξε την επιχείρηση το 1980 και την κάθετη εγκατάσταση και μονάδα στη Σπάρτη Λακωνίας με την ονομασία Ανανίας ΑΕ. Και το 2014 προς 2015, μετά από έρευνα, δηλαδή η εταιρεία είναι σχεδόν ένα χρόνο και κάτι, δεν είναι παραπάνω η καινούρια, με όλη τα προηγούμενα, σε προηγούμενες βάσεις που μου έδινε η οικογένεια, ξεκίνησα τη διαδικασία να μπω ξανά στο τρόφιμο, στην ελιά. Ψάχναμε έναν τρόπο να αξιοποιήσουμε και το ελαιόλαδο, που είναι ένα θαυματουργό προϊόν, και γι' αυτό μπήκα και στο καλλιντικό με βάση το ελαιόλαδο. Όλα μας τα προϊόντα έχουν βάση το ελαιόλαδο και την ελιά, εκτός από το μέλι μας, που επί της ουσίας δεν είναι μέλι, είναι διατροφικό προϊόν, με τελείως διαφορετικό branding από τα υπόλοιπα που είναι τα αιώλια, και είναι το Threpsis Superfood, το οποίο είναι μέλι με goji berry, υποφαές, κανέλα και ηλάνης και μαστίχα χείου. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο έχει τρομερές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό και μπορεί να καταναλωθεί άνετα από ένα νεογέννητο μέχρι έναν άνθρωπο 90 χρονών. Και η αρχή σαν οικογένεια και σαν εταιρεία, η Sparta Goods έχει ποιότητα φυσικά σε μια τιμή προσαρμοσμένη που να μπορεί να είναι αποδεκτή από τον καταναλωτή. Είναι κάτι πρωτότυπο και καινοτόμο. Κοιτάξτε να δείτε, οι ελιές μας και όλα μας τα προϊόντα διατροφής πάνε εξαιρετικά καλά. Μας ήξερε ο κόσμος και ξέρανε την ποιότητά μας. Κάνουμε εξαγωγές. Επειδή είχαμε και από πριν τη διαδικασία, κάναμε πολλές εξαγωγές ούτως ή αλλιώς και κάνουμε εξαγωγές ήδη στην ελιά. Έχουν αρχίσει ήδη και εξαγωγές και στα καλλιντικά, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και στο μέλι. Όλα μας τα προϊόντα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι με βάση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φτιάχνουμε ένα σκεύασμα το οποίο λέγεται σπαθόχορτο ή βαλσαμέλο ή St. John Wort Oil, το οποίο γίνεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και φυσική εκχύληση του βοτάνου που μαζεύεται στις πλαγιές του Ταϊγέτου. Με αυτό το προϊόν φτιάχνουμε όλα μας τα καλλιντικά, το οποίο ίδιο, λόγω της φυσικής εκχύλησης και της διαδικασίας που γίνεται, μπορούμε να το καταναλώσουμε και ως πόσιμο, γιατί βοηθάει στην καταπολέμηση του έλκους. Η κεραλυφή γίνεται πάλι με βαλσαμέλαιο, η οποία βαλσαμέλαιο, ελαιόλαδο και κερί μέλισσας σε 4 διαφορετικούς συνδυασμούς. Δεν έχουμε αρώματα, έχουμε φυσικά εθέρια έλαια και εκχυλίσματα που το κάθε ένα προσφέρει από κάτι. Αντίστοιχα υπάρχουν και οι κρέμες σώματος, οι οποίες προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και πολλά ακόμα. Για παράδειγμα έχουμε με ρόδι και αλόι, με σίκο και μέλι, με πικραμύγδαλο, με χαμομήλι και πρόπολη, και μία που υπάρχει με άρωμα, επειδή υπήρχε μεγάλη ζήτηση για απλή ενυδατική με άρωμα, είναι μπισκότο βανίλια. Μετά έχουμε τα σαπούνια μας, τα οποία γίνονται πάλι με βαλσαμέλαιο και ελαιόλαδο, στους ίδιους ακριβώς βοτανικούς συνδυασμούς, να το πω έτσι. Lip balm με γεύση πεπόνι και lip balm με μέλι και πρόπολη για την περιποίηση των χιλιών. Τώρα από εκεί και πέρα στα τρόφιμα. Έχουμε τις κλασικές ελιές της Καλαμών, οι οποίες είναι σε απλή μορφή ή με σκόρδο και σέλινο. Έχουμε τις πράσινες τσακιστές, τις κλασικές, τις σπαρτιάτικες ελιές, οι οποίες είναι η ελιά που δίνει το λάδι, τις ελιές τύπου χαλκιδικής, οι οποίες είναι γεμιστές με το χέρι, την πάστα ελιάς, η οποία γίνεται από ελιά καλαμών, εντελώς απλή, χωρίς κανένα πρόσθετο μέσα γεύσης. Έχουμε τον κρύταμο, ο οποίος είναι άγριος, ο μόνος άγριος κρύταμος σχεδόν της αγοράς, ο οποίος συλλέγεται από βράχια στη μάνη. Με το ίδιο προϊόν, με το διατροφικό προϊόν το Threpsis Superfood, φτιάχνουμε και ενεργειακή μπάρα με βάση το σουσάμι. Δηλαδή περιέχει το σουσάμι και αυτό το προϊόν.